Σε πλήρη νέκρος έχει οδηγηθεί το Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Κρήτης. Στην ηλεκτρική Υπηρεσία, η οποία συμβάλλει στην καταπολέμηση της αντίλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, εργάζονται μόλις τέσσερις ελεγκτές από τους 14 που ήταν αρχικά. Αντιθέτως βλέπουμε κινήσεις υποστελέχωσης από δυνάμωσης αυτών των υπηρεσιών. Προφανώς... Γιατί αποσκοπούν κάπου. Δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε σε μια περίοδο που ανθίζει η μαύρη εργασία, να μην υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Εδώ όμω και τέσσερα χρόνια βλέπουμε χρόνο με το χρόνο να αποδομείται αυτό ο ελεκτικό μηχανισμό. Αυτή τη στιγμή παραμένουν δύο ελεκτέ στο Ηράκλειο και άλλοι δύο στα Χανιά. Είναι μια υπηρεσία που λειτουργεί επί 24 ώρου βάσεω. Συμμετάμε ένα τραγελαφικό σε, μια, σε ένα τέτοιο μεγάλο νομό να υπάρχουν μόνο δύο άτομα. Πραγματικά ή θα είναι περίπτωση να τύχει άλλο στο λαχείο πραγματικά για να πετύχει έλεγχο ποτέ στον εργασιακό του βίο, αλλά πραγματικά κατόρθωτο. Και ειδικότερα και για μας τους οικοδόμους είναι ένα μεγάλο ζήτημα με μαύρη ανασφάλιση στην εργασία. Και δεν είναι μόνο αυτό βέβαια. Εδώ βλέπουμε τώρα συνάδελφου οικοδόμου που είναι 40 χρόνια στην οικοδομή και περνούνται ένσημα σαν να είναι εργάτη. Για την αποδυνάμωση του ΠΕΚΑ Κρήτης, Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, Σωματείο Ξενοδόχο Υπαλλήλων και Συνδικάτο Οικοδόμων εκφράζουν την ανησυχία τους και ζητούν την ενδυνάμωση του ηλεκτικού μηχανισμού προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων και να αντιδικοποιηθούν οι έλεγχοι στους χώρους εργασίας παίζουν με την νοημοσύνη μα. Ε, δύο ελεκτέ τι να κάνουν σε ολόκληρη Ανατολική Κρήτη, όταν είναι χιλιάδε οι επιχειρήσει. Ε, και βλέπουμε και άλλα φαινόμενα, όπω και στην επιθεώρηση. Την περασμένη εβδομάδα είχα μια πληροφόρηση πάλι ότι δεν είχαν οι αυτοκίνητο οι άνθρωποι να κάνουν ελέγχου. Δηλαδή, μια δεν. ναι, το. κάτι τέτοιο μα πληροφορήσαν. Την άλλη φορά είχαν πρόβλημα με τα καύσιμα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτό πια είναι ίσως μια πολιτική της κυβέρνηση να μην θέλει να ενοχλήσει κάποιους οι οποίοι παρανομούν εις βάρος των εργαζομένων. Θα κάνουμε παρέβαση, θα σχεδιάσουμε δηλαδή ουσιαστικά αυτό και να ενδυναμωθεί και ο μηχανισμός του ΙΚΑ με παραπάνω άτομα, γιατί φανταστείτε τέσσερις υπαλλήλια και ακόμη και οι δεκατέσσερις να ήταν πολύ λίγο για ένα ιδιωτικό τομέα για μια περιοχή σαν την Κρήτη που έχει χιλιάδες στον ιδιωτικό τομέα και αντίστοιχα και η ενίσχυση του Σώματος Επιθεώρησης εργασία αλλά και τεχνικής ασφάλειας. Πραγματικά εδώ είναι οι πατέντες διάφορων ουσιαστικά στο να κλέβουν την ασφάλιση αυτή, και ακόμη αυτή τη λειψή που βάζουν στους συνάδελφους οικοδόμους. Όπως τονίζουν συνδικαλιστές, στα τέσσερα χρόνια που λειτουργεί το ΠΕΚΑ Κρήτης υπήρξαν απτά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της αντίλωτης εργασίας και όχι μόνο. Ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει όταν ανοίγουν τα ξενοδοχεία ή όταν κλείνουν. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι δουλεύουν ανασφάλιστοι. Εκεί λοιπόν στείλαμε όπου γνωρίζαμε αυτό το συγκεκριμένο ελεκτικό μηχανισμό, το ΠΕΚΑ, και βρήκαμε ανασφάλιστου. Βλέπουμε περιπτώσει ότι οι εργαζόμενοι την κοπανάνα από τα παράθυρα, από την παραλίε. Του κρύβουν στα ψυγεία, ψυγεία. Και στα ψυγεία του κρύβουν, στα υπόγεια του κρύβουμε. Τα έχουμε δει γιατί συμμετέχουμε σε αυτού του ελέγχου.